Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, είσαι οπαδό αθηναϊκή ομάδο. Καλείται ο Ολυμπιακό να τιμωρηθεί για αυτά που έγιναν με την ΑΕΚ και δεν καλείται ο ΠΑΟΚ για ό,τι έγινε στη Σταγιάννη. Έλα, και αυτή στην Τρίπολη. Και αυτή στην Τρίπολη κάνανε οι Ολυμπιακοί, έλα τώρα. Κάνανε και αυτή στα Ιωάννη. Τι θα σκεφτώσουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι άγιοι αυτοί, προ Θεού. Να πω κάτι, λίγο να τελειώσω για να δικαιολογήσω αυτό που πάω να πω. Αν δούμε όλα τα παιχνίδια λοιπόν μέσα στο πορτάρι, ποιο ευνοήθηκε πιο πολλού πόντου και ποιο όχι. Αν βάλουμε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, εγώ α πω ένα πράγμα μόνο και εσύ πε ό,τι θε. Πόσε αποβολέ έπρεπε να έχει ο Μάτος. Φέτος. Ναι, φέτος. Και πέρσι. Φέτος δεν έπρεπε. Και τι να έπρεπε. Έγινε έπρεπε. Επόμενη γραμμή. Πάνω. Ό,τι πεις. Επόμενη γραμμή. Αν ο Παναθηναϊκός ανοίξει τα πόδια του στον ΠΑΟΚ, θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των οπαδών του Παναθηναϊκού και θα γίνει της Μουρλής. Σχίσχε το καλτσόν. Εδώ ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει με τη Ραφίνα και δεν άνοιξε μύτη. Σχίσχε το καλτσόν. Έλα, επόμενη γραμμή. Ραπτόπουλε, ο Κούγιας είπες δεν κυκλοφορεί με μπράβους στην Πάτρα. Ο Κούγιας ήταν με μπράβους στο ΆΚΑ και παίζε ΑΕΚ Παναχαϊκή στη Β' Αθηνική με μπράβους ήρθε. Αν το έκανε μια φορά, τι σημαίνει ότι κυκλοφορεί γενικότερα έτσι. Ρε, δεν πάει. Όπως πάει ο γιος του Σαββίδη στο σαντουιτσάδικο και έχει τρεις γορίλες από πίσω. Δεν πάει σαν τον Μελισανίδη που έχει πέντε γορίλες από πίσω. Δεν πάει σαν τον Θωμαίδη που έχει τρεις γορίλες από πίσω. Τον είδε στο γορίλα του Θωμαίδη. Για σάντουιτς τον τρώει. Ξέρω. Τον ξέρω, πάνε. Καλησπέρα, άμπαλε κόκκινα. Τον ξέρω. Δεν κάνει χουλιαμά ώρα κάτι με το Ραπτόπουλο. Ίσα ίσα χρησιμοποιεί τις ατακάρες του και έτσι έχει καταπληκτική ροή και συνέχεια στην εκπομπή του. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε. Γεια σου, Λένα. Λένα. Ναι. Μιλάς με τη Λένα. Όχι. Τι λες, ρε κόκκινε. Η Λένα, τώρα νομίζω ότι με έβρισε. Η Λένα. Ναι. Γεια. Έλα, πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες. Νοικιάζανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.